Λέγομαι Βίκτορ Ελιέζερ, του Ισαάκ, γιατί είμαστε πολύ με το ίδιο όνομα. Γεννημένος εδώ στην Αθήνα το 1960. Είμαι γέννημα θρέμα πατησιώτης. Γεννήθηκα στη πλατεία Κολιάτσου. Μεγάλωσα στον Άγιο Λουκά, μια συνοικία την οποία αγαπώ και επισκέπτομαι μέχρι σήμερα. Περάσαμε όμορφα τα παιδικά μας χρόνια. Πήγα σχολείο στο, δημοτικό, στο εβραϊκό σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Τελείωσα εκεί το δημοτικό. Στη συνέχεια πήγα στην Ιόνιο Σχολή, αλλά δεν τελείωσα την Ιόνιο Σχολή. Έφυγα στην 5 Γυμνασίου τότε και πήγα στο 21ο Αρένων της εποχής εκείνης, στη Κυψέλη και οι γονεί μου, αλλά και εγώ είχαμε αποφασίσει ότι θα σπουδάσω στο Ισραήλ. Όπου εκεί περνάω αξέχαστα χρόνια. Εκεί ξεκινάω αμέσως και δημοσιογραφικά να στέλνω άρθρα στην εφημερίδα στα Γιάννενα. Φεύγοντα από το Ισραήλ, είχα πάει στην εφημερίδα Μααρίβ του Ισραήλ. Είχα ζητήσει συνεργασία. Με έκαναν τότε ανταποκριτή. Τους είπα ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Μόλις απολύθηκα από το στρατό, ξεκίνησα και συνεργάστηκα και με τον Αντένα. Είχα καλύψει μαζί με άλλον έναν συνάδελφο, τον Γιώργο, το Γιώργο Παντούλα. Είχαμε πάει στο Ισραήλ και είχαμε καλύψει τον πρώτο Περσικό πόλεμο. Και ξεκινάω και μπαίνω πλέον και στη κοινοτική δράση. Το 1987 εκλέγομαι για πρώτη φορά μέλος της Κοινοτικής Συνέλευσης. Το 1992 εντάσσομαι ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών με πρόεδρο τον Δανιήλ Αλχανάτη. Το 1995 συνεχίζω πανεκλέγομαι με πρόεδρο τον Γενιαμίν Αλμπάλα. Εν συνεχεία περνάω από διάφορες επιτροπές της κοινότητας. Επισημένω όμως με πάρα πολύ μεγάλη νοσταλγία, γιατί νομίζω ότι εκεί έδωσα και πήρα πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό ήταν στη Σχολική Επιτροπή, δηλαδή στην Επιτροπή που διοικεί το σχολείο μας. Έδωσα και έμαθα και πήρα πολλά, γιατί είχα να κάνω με νέα παιδιά, με νέους ανθρώπους, με εκπαιδευτικούς και ένιωθε ότι κάθε μέρα που περνάει δημιουργείς. Το 2007 εκλέγομαι για πρώτη φορά μέλος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Από τότε μέχρι και σήμερα υπηρετώ στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο από διάφορες θέσεις και αυτή του Αντιπροέδρου και σήμερα ως Γενικός γραμματέας. Εκείνη την εποχή, και σαν δημοσιογράφος, αλλά και σαν μέλος της εβραϊκής κοινότητας, διαπιστώνεται κάποια αύξηση σε βανδαλισμούς εβραϊκών τόπων, ναι, νεκροταφεία ε, 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 κτλ. Βεβαίως. Έχουμε, και όχι μόνο, θα σας πω τι γινότανε τότε. Τότε άνοιγε τη τηλεόραση το πρωί και άκουγες από τα κυβερνητικά κανάλια άκουγες εκκλήσεις να μποϊκοταριστούν και εβραϊκά μαγαζιά. Ως αντίπινα αυτών που κάνουν κατά τους εκφωνητές δημοσιογράφους αυτά που έκαναν οι Ισραηλινοί στους παλαιστινίου. Έτσι. Συζητούσαμε λοιπόν και υπήρχε και αν θέλετε έντονο το συνέστημα του φόβου μέσα στη κοινότητα. Τι κάνουμε, θα ανοίξουμε τα μαγαζιά μας, δεν θα τα ανοίξουμε τα μαγαζιά μας. Τότε ξεκίνησαν για πρώτη φορά οι κοινότητε να παίρνουν και μέτρα ασφαλεία. Για, τις, για τα ιδρύματα, για τις συναγωγές. Δεν θέλω να σας μεταφέρω εικόνα του ότι είχαμε και εμείς ως νέοι τότε επιστρατευτεί προκειμένου στις γιορτές του Ρώσου Σανά και του Κυπούρ που είχαμε μεγάλη προσέλευση κόσμου στις συναγωγές και έπρεπε και κάναμε εμείς τους φύλακες έξω από τις συναγωγές προκειμένου να ελέγχουμε ότι όλοι όσοι προσέρχονται είναι γνωστές φυσιογνωμίες. Ήταν εξαιρετικά δύσκολη η περίοδος η δεκαετία του 80. Βεβαίω, υπήρχαν και άλλε περίοδοι δύσκολε, όπω παραδείγματο χάρη η δεκαετία 2000-2010, αλλά και μετά το 2010, όταν ήταν σε εξέλιξη οι επιχειρήσει αυτοκτονία εκ μέρου Παλαιστινίων εξτρεμιστών. Σα θυμίζω τι επιθέσει που είχαν γίνει στη Ρώμη στη συναγωγή της Ρώμης, και στην Γαλλία και στο Βέλγιο και στη Δανία και στη Γερμανία φυσικά. Είχαμε επιθέσεις εναντίον εβραϊκών ιδρυμάτων. Το αποκορύφωμα, αν θέλετε, ήταν το 2010, το Γενάριο του 2010, με τον εμπρισμό της συναγωγής των Χανίων, όπου αυτός ο εμπρισμός σηματοδότησε το γεγονός ότι για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργό καταδικάζει με σαφήνεια τον αντισημιτισμό στην Ελλάδα. Και αυτός ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Μέσα στις δεκαετίες έχει αλλάξει η φιλοσοφία για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τα αντισημιτικά περιστατικά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πρέπει να ιεραρχήσουμε λίγο τις ανάγκες της κάθε περίοδου. Και η κάθε περίοδος είχε τις δικές της προτεραιότητες. Από το 1946 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50 δεν θα μπορούσα να περιμένω ότι θα ασχολιόταν με αντισημιτισμό. Εκεί έπρεπε να περιθάλψουν κόσμο. Έπρεπε να βρουν λεφτά για να περιθάλψουν κόσμο ο οποίος επέστρεψε από τα στρατόπεδα. Άρα η πρώτη προτεραιότητα ήταν η ανασυγκρότηση των κοινοτήτων. Έπρεπε να τρέξουν να δουν τι έχει μείνει στο Δηδημότυχο, τι έχει μείνει στην Άρτα, τι έχει μείνει παντού. Και αυτό πήρε χρόνο. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν εθελοντές, σας υπενθυμίζω, δεν υπήρχαν τότε μισθωτοί. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι γλίτωσαν από τους Ναζί, είτε επειδή συμμετείχαν στην αντίσταση, είτε επειδή γύρισαν σόι και δυνατοί, είτε επειδή κρύφτηκαν και ανέλαβαν τα ενία των κοινοτήτων προκειμένου να ανασυγκροτήσουν τις κοινότητε από το μηδέν. Δεν υπήρχαν περιουσίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν θα μπορούσε κανείς να περιμένει από αυτούς να ασχοληθούν με αυτό που λέμε σήμερα αντισημιτισμό. Εάν περάσουμε στη δεκαετία του 60 και τα πρώτα χρόνια μέχρι την μεταπολίτευση, συζητάμε πάλι για μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για την εβραϊκή ζωή. Γιατί? Γιατί τότε έπρεπε να μπουν τα θεμέλια της εβραϊκής παιδείας. Ο λόγος ύπαρξης μιας κοινότητας είναι η διατήρηση των θρησκευτικών παραδόσεων της θρησκείας, η παιδεία και η διασφάλιση ότι ε, θα τα ως Εβραίος. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες, αν θέλετε, κάθε κοινότητα της διασποράς. Όταν λέω παιδεία, εννοώ φυσικά και τον πολιτισμό μέσα. Έπρεπε να γίνουν σχολεία. Έπρεπε να βρεθούν δάσκαλοι. Έπρεπε να βρεθούν χώροι νεκροταφείων. Το πρώτο είχε γεμίσει εδώ στην Αθήνα, σας θυμίζω. Μετά ήρθε η δικτατορία. Εκεί πέρα τα πράγματα ήταν με το Ελλάς Ελλήνων χριστιανών ακόμη πιο δύσκολα. Δεν ήταν απλή η διαχείριση της εβραϊκής οντότητας στην Ελλάδα. Μετά την μεταπολίτευση, πλέον ξεκινάει η διεκδίκηση, αν θέλετε, της ισονομίας. Μέχρι τότε, για παράδειγμα, θα σας πω ότι δεν μπορούσε Εβραίος, Έλληνας Εβραίος, να διοριστεί νηπιαγωγός, για κάποιον λόγο, ούτε δάσκαλο. Έτσι. Πήρε χρόνο μέχρι να καταλάβει και να αντιληφθεί το ελληνικό κράτος ότι οφείλει να εφαρμόσει το Σύνταγμα όπου προέβλεπε επικρατούσα θρησκεία την χριστιανική αλλά και την ισονομία όλων των Ελλήνων πολιτών ανεξαρτήτως χρώματος, φιλής ή θρησκεύματος.